πάμε τώρα στον αγαπημένο μου τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίο έχουμε δύο χτυπήματα του κύριου Βελόπουλου. Το πρώτο μήνυμα, το πρώτο χτύπημα μάλλον εχθέ στο ραδιόφωνο, την ώρα που του κάναμε εμεί κριτική, μα έβλεπε, μα έκανε και αυτό κριτική. Γενικά υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τον αγαπημένο Συντώνη μου Κυριάκο Βελόπουλο, είναι που δεν του αρέσουν τα πρωινάδικα. <laughs> και συγκεκριμένα και του κρίνει, γιατί όταν λέει πρωινάδικα, εμά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάμε να τον ακούσουμε και να τον κρίνουμε μετά. Για να δείτε την ποιότητα του ανδρό του κύριου Κασελάκη. Και δεν διαφέρει να παρεξηγηθεί ο Λιάγκας και τα πρωινάδικα και τα τι έκανε ο τύπο ο απίστευτο. Ενώ δεν είναι χριστιανό, διότι όταν παντρεύεσαι άντρα, δεν μπορεί να είσαι χριστιανό. Ήθελε να δημιουργήσει επεισόδιο για να εκθέσει την εκκλησία. Και μπήκε με τον Τάιλερ μαζί στη Μητρόπολη. Που όταν είσαι χριστιανό, πηγαίνει γιατί πιστεύει. Δεν πηγαίνει για να κάνει μόστρα και φέαμα το σύζυγό σου ή τη σύζυγό σου. Το έκανε επίτηδε. Ήθελα να προβοκάρει. Σαφώ και είναι δικαίωμά του να πάει στην Εκκλησία. Αλλά στην Εκκλησία δεν πάμε για τουρισμό. Πάμε γιατί πιστεύουμε. Και όταν οι πράξει μα, ο γάμο με άνδρα, είναι αντίθετε με το δόγμα τη Εκκλησία, τότε δεν δικαιούσε να μπει στην Εκκλησία. Εκτό εάν μετανοήσεις, εάν πει το συγγνώμη, ήταν λάθο αυτό που έκανα, χωρίζω τον άνδρα μου, εξομολογούμε. Και δεν επαναλαμβάνω το λάθο. Και το άλλο για το Κασελάκι, ευτυχώ ο Μητροπολίτη δεν έπεσε στην παγίδα του Κασελάκι. Να του πει βγαίνει από την Εκκλησία και να είναι η χαρά του Λιάνγκα και των πρωινάδικων ο προκλητικός Μητροπολίτη που ένταξε το Κασελάκι. Κανονικά κατά το δόγμα και την πίστη έπρεπε να τον πετάξει από την Εκκλησία έξω. Μπαίνει με το σύζυγό σου μέσα στην Εκκλησία που είναι ο ορισμό τη διαστροφή του λόγου του κυρίου. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι ήθελαν να παγιδεύσουν τον Μητροπολίτη. Την ώρα που ασπάζεται τον Σκασελάκη για του λέω πίσω Λεβέντη. το λεβέντι το λέμε και εμεί, έτσι. Λεβέντε. Λεβέντε. Λέμε λεβέντε και παλικάρια, γίνε με μαλλιά κουβάρια. Πάει ο Τάλια να το φιλήσει τον Μητροπολίτη και τραβιέται ο Μητροπολίτη διακριτικά. Θέλω να καταλάβετε ότι ήταν παγίδα του κασελάκι, το σοαλίτικη συμπεριφορά. Και να γίνει μετά πατηρτή, να βγαίνει ο Λιάγκα, να βγαίνει οι καινούριου, να βγαίνουν όλοι και να, τα... να το Μητροπολίτη. Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Ό,τι και να κάνετε, γάμο μεταξύ Μίτσου και Κίτσου δεν γίνεται. Και αυτό τον νόμο εμεί θα τον καταργήσουμε. Δηλαδή αυτό το προμοτάρισμα του γάμου τη ανομαλία. Και επαναλαμβάνω, εκτιμώ. Αν θέλει, το βάλει αυτό ο Λιάγκα. Αν ο Κασελάκη ήταν χριστιανό, δεν θα παίρνει το τον ε, Τάιλερ μαζί του με στην Εκκλησία. Δεν γίνεται, γιατί αυτό είναι πρόκληση πάνω στο δόγμα. Αλλά είπαμε, ο τύπο αυτό είναι τηλεοπτικό επικοινωνιακό προϊόν. Καλά, μπορεί να μπει κάποιο και εσύ σε επικοινωνιακό προϊόν γιατί τηλεόραση. Το καταλαβαίνει ναι. το ραδιόφωνο, ναι. Αλλά εγώ δεν χρησιμοποιώ μεθόδου. Με πρόλαβε κιόλα, ρε. Λive. Λive, μα δείχνει. Λive, ναι, ναι. Ρε τι πάθαμε πρωί πρωί. <laughs> τι πάθαμε πρωί πρωί. Θα σα το έλεγα <laughs> ότι αυτό θα παίξει αύριο. Αλλά μα πρόλαβε το μήνυμα σήμερα. Να το πω, αν είναι live, να το πω ρε παιδί μου. Να το ε, πω, είναι, κανονικά. λίγο πριν, είναι λίγο πριν. Λίγο πριν, ναι. ναι, ναι είναι λίγο πριν. Εντάξει. Ε, θα κάνουμε και απευθεία. Θα γίνει Είναι που δεν πάτε στην εκπομπή του, θα κάνετε live. Τι να κάνω, εντάξει. <laughs> δεν είναι, προσπαθώ ρε παιδιά να, να, να δείξω το δρόμο τη λογική. Αυτό στε. Το δρόμο τη σοβαρότητα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ο ένα με τα μανουάλια και με του σταυρού εδώ. Mm. Ο άλλο πήγε με τον σύζυγο Πήγε με το σύζυγο. <σχε> Ά, το αυτό. <σχε> 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 πήγε με το σύζυγό του μέσα στην εκκλησία που αυτό είναι ασύμβατο. <σχε> αυτό. Τελεία. <σχε> Από πού να ξεκινήσω, αγαπημένο μου <σχε> Κυριάκο Βελόπουλε. <σχε> Καταρχά, επειδή αναφέρεσαι συνέχεια στα πρωινάδικα υποτιμητικά. Και επειδή δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν τα πρωινάδικα. Και επειδή θεωρώ ότι εμεί εδώ έχουμε μια τελείω διαφορετική ατζέντα σε σχέση με οτιδήποτε άλλο υπάρχει αυτή την ώρα στην ελληνική τηλεόραση. Μπορεί να είναι χειρότερη η ατζέντα. Δεν λέω ότι είμαστε καλύτεροι προ Θεού. Αλλά δεν είναι ωραίο να ταυτίζουμε όλε τι εκπομπέ μία ζώνη. Μπορεί άλλε να είναι καλύτερε. Δεν λέω ότι εμεί είμαστε καλύτεροι. Πρόσεξε. Αλλά αυτό που λέμε τα πρωινάδικα, τα μεσημεριανάδικα, είναι ένα κατακαιρματισμό και μία σαλαμοποίηση η οποία είναι λανθασμένη. Πρώτον, αφού με μένα έχει το θέμα. Εμένα από ό,τι κατάλαβα βάζει τη τηλεόραση μπροστά και εμένα σχολιάζει. Και το όνομά μου λέει συνέχεια. Λέγε λιάγκα, δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να μην βρίζει, όπω το κάνει συνέχεια. Πρώτον. Δεύτερον, προφανώ είχατε όλοι εσεί συνηθίσει μέχρι να ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια αυτή η νέα γενιά πρωινάδικων, όπω την ονομάζετε. Τα πρωινάδικα με άποψη και με κριτική σε όλο, σε, σε όλο το φάσμα τη πολιτική και τη κοινωνία. Τα πρωινάδικα που παίζαν lifestyle, τα πρωινάδικα που παίζαν survivor και οτιδήποτε υπήρχε, master σεφ. Και οτιδήποτε πετυχημένο υπήρχε το βράδυ α, για να κάνουν νούμερα με τα βραδινά προγράμματα, τα οποία η άποψή του ήταν να κρίνουν τον Τάνο και τη Δαλάκα. Και σα κακοφαίνεται που εδώ και δύο-τρία χρόνια υπάρχει ένα πρωινάδικο, όπω το χαρακτηρίζετε υποτιμητικά, που αναδεικνύει θέματα για τα Τέμπη, αναδεικνύει θέματα για το Κασελάκι, για το Μητσοτάκι, για το Βελόπουλο και κάνει κριτική, όπω δεν κάνουν οι πολιτικέ εκπομπέ και οι πολιτικοί συντάκτε. Ξέρετε γιατί. Γιατί οι πολιτικέ εκπομπέ και οι πολιτικοί συντάκτε έχουν συνεργασία μαζί σα. Οπότε του είναι λίγο πιο δύσκολο. Εμεί που δεν έχουμε συνεργασία και είμαστε λίγο οι τρελοί του χωριού, ξέρετε, έχουμε την ελευθερία και την ελευθεριότητα να σα κάνουμε κριτική. Αυτό προφανώ σα κακοφαίνεται. Και γι' αυτό, τη μια μέρα λέτε ότι παίζω το παιχνίδι του Κασελάκη, την άλλη μέρα ότι παίζω το παιχνίδι του Μητσοτάκη. Κάθε μέρα αυτή εδώ την εκπομπή την κατατάσσετε και σε, μια, σε ένα πολιτικό κόμμα. Και αυτή είναι η επιτυχία τη ότι κάθε μέρα νομίζετε ότι ανήκουμε αλλού. Άρα προφανώ δεν ανήκουμε πουθενά. Ανήκουμε στη δική μα κοινή λογική. Λάθο, σωστή. Λέμε όλη τη γνώμη μα και εδώ διαφωνούμε μεταξύ μα. Ο καθένα λέει τη γνώμη του όμω. Σα κακοφαίνεται αυτό, κύριε Βελόπουλε μου. Και γι' αυτό φοβάστε κιόλα, το ξαναλέω, να έρθετε εδώ να με αντιμετωπίσετε δημοσιογραφικά. Ελάτε. Από το να κάνετε διάλογο, όπω φέσαμε παλιά καλασμένο τηλέφωνο μέσω τηλεόραση, ελάτε να τα πούμε από εδώ. Δεν θα, δεν θα κολλήσετε τίποτα. Είναι αποστηρωμένο το περιβάλλον. Ούτε θα σα εμβολιάσουμε, μην φοβάστε. <Κι> με τι άστρα ζένεκα τα εμβόλια. <Κι> δεν λοιπόν, χρειάζονται. Πρώτον, δεύτερον, Ευπάρχει το... δεύτερον, πάλι δεν ακούω. Δεύτερον, έχω πρόβλημα σήμερα με το ακουστικό, δεν πειράζει. Δεύτερον, επειδή είπατε αυτά τα ανεπίτρεπτα κατ' εμέ πράγματα. <Κι> Εγώ όταν πάω στο εξωτερικό, πηγαίνω σε χώρε, έχω ταξιδέψει αρκετά τη ζωή μου. Έχω πάει σε πρωταστατικέ εκκλησίε, έχω πάει σε εκκλησίε χριστιανικέ άλλων δογμάτων, έχω πάει και σε τζαμιά. Σέβομαι τη θρησκεία των άλλων ανθρώπων, θέλω να την γνωρίσω και πηγαίνω. Επισκέπτομαι δηλαδή και ιερού χώρου άλλων θρησκειών. Έχω επισκεφθεί πολλά τζαμιά σε πολλέ χώρε. Θέλω να δω πώ πάνε, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι ακούνε, πώ φέρονται. Πρέπει να ανοίγουμε του οριζοντέ μα. Δεν ξέρω αν εσεί αν φοβάστε να πάτε, μην κολλήσετε ε, μουσουλμανισμό, δεν ξέρω τι κολλήσετε, αλλά εγώ πηγαίνω. Λοιπόν, απαγορεύεται ένα άνθρωπο, ο Τάιλερ, γιατί εχθέ μα απαγορεύσατε να βλέπουμε γυροβίζον, το καταλάβαμε. Τώρα, Απαγορεύεται ο Τάιλερ, ελεύθερο Αμερικανό πολίτη, πολίτη του κόσμου, να μπαίνει σε ελληνικό Ορθόδοξο Ναό. Καινούριο είναι αυτό. Απαγορεύεται σε κάποιον άνθρωπο, επειδή δεν είναι δόγμα Ορθόδοξο, αλλά είναι Προτεστάτη, δεν ξέρω τι είναι ο... ο Τάιλερ, καθολικό θα είναι. Απαγορεύεται να μπει σε Ορθόδοξο Ναό. Καινούριο είναι αυτό. Νέε ναι, απαγορεύσει αυτέ. Επειδή είναι ομοφυλόφιλο, επειδή είναι ανώμαλο, όπω το χαρακτηρίσατε και υποτιμητικά επειδή όλοι ξέρουμε το μπιπ και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια. Όλοι το λέγαν παλαιότερα. Έτσι για πλάκα. Και τώρα το μπιπ και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια. Το βάλανε λεβέντε και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια. Λέγοντα ουσιαστικά ότι ο λεβέντη, δηλαδή ο Κασελάκη, είναι ομοφυλόφιλο. Φοβερό χιούμορ, γελάσαμε. Επίση να σα πω και κάτι. Προφανώ και ο Μητροπέλητη Κέρκυρα είναι εξυπνότερο από εσά. Διότι όπω επιτάσσει η αστική ευγένεια, καλοδέχτηκε, υποδέχτηκε σωστά τον κύριο Κασελάκη και τον σύζυγό του, δεν απέκλεισε κανέναν και ούτε βέβαια τους υποχρέωσε να σκύψουν, να γονατίσουν και να ζητήσουν μετάνοια, όπως ακούγαμε ότι είναι αποδεκτή ομοφυλόφιλη στην Εκκλησία, αλλά εν Και για τους ομοφιλόφιλους παπάδες θα μας πείτε τίποτα κύριε Ευελόπουλε, γιατί υπάρχουν. Υπάρχουν παπάδες ομοφυλόφιλοι να ξέρετε. Και καλώ κάνουν και υπάρχουν. Τι να κάνουμε τώρα, Αυτό θα πείτε κάτι κάποια στιγμή. Μην πείτε ότι είμαι προκλητικό, γιατί θα βγάλω και αποδείξει αν να προκληθώ. Αυτό που σα λέω. Υπάρχει και ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το επαναφέρουμε τακτικά. Δηλαδή, ο ίδιο λέει ότι δεν μπορούν να μπαίνουν στην Εκκλησία άνθρωποι που δεν είναι ευλογημένο ο δεσμό του. Εντάξει. Υπάρχουν όμω δεσμοί που είναι ευλογημένοι από την Εκκλησία. Του απαγορεύει και αυτού. Λέει: Δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ με τη γυναίκα μου. Τι φοβάται. Δεν τους δηλαδή, αφού ναι, είναι ο, ο Θεό έχει ευλογήσει αυτό το δεσμό. Γιατί δεν μπορεί να πάει ένα ζευγάρι μαζί στην εκκλησία, δύο άνθρωποι, ένα πολιτικό με τη σύζυγό του. Δεν ε. μπορεί να κατα... Δηλαδή, είναι εναντίον. Οτου... Είναι ώρα που συμβαίνει. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, που είναι πολύ μεγαλύτερη ημών. Να το πούμε αυτό. Κάτι λέει και αυτό. Είναι μεγαλύτερη ημών. Ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Και ο Πάπα είναι πιο ισχυρό από ότι ο δικός μας ο Αρχιεπίσκοπος ή ο, ο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Αυτή είναι μια αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα, είναι πιο ισχυρό. Ε, υποτίθεται ότι είναι επικεφαλής μιας εκκλησίας με πολύ πολύ περισσότερο πίμνιο. Αυτή oh, wow. είναι η αλήθεια. Βλέπει λοιπόν ότι οκ, okay, δεν παντρεύουν ομοφυλόφιλου, αλλά του ευλογούν. Μπορεί να πάει δηλαδή ο Τάιλερ και ο Κασελάκη στο Βατικανό και να πάρουν την ευλογία του Πάπα. Και εδώ ο κύριο Φελόπουλο θα θεωρεί ότι είναι ντροπή και ανομαλία απλώ να πηγαίνουν μαζί σε ένα ναό και να παρακολουθούν την τελετή τη Αναστάσεω ή την περιφορά του επιταφείου. και να λέει γίνει... ότι θα τα χαρά δικιά μου, εάν πραγματικά. Βεβαίω θα τα χαρά, δημοσιογραφική χαρά θα ήταν, την απέφχομαι να γίνει, αν ένα παπά έδιωχνε έναν άνθρωπο από την Εκκλησία. Το και προϊόν. δεν θα, αυτό... θα τα χαρά. Αυτό θα τα ντροπή, έκαμε. κύριε αυτό... Βελόπουλε, τα μπερδεύετε. Mm -hmm. δεν θα τα χαρά. Εγώ όφυλα να το δείξω δημοσιογραφικά. Ντροπή θα ήταν. Και ευτυχώ που εξυπνότερο από εσά. Ο Μητροπολίτη Κερκύρα λειτουργήσε όπω έπρεπε να λειτουργήσει. Ναι, αλλά ο κύριο Βελόπουλο λειτουργών πάλι ω πορτιέρη. Θεωρητικό, λέει ότι εγώ θα τον πέτουσα έξω. Κύριε Βελόπουλε, το δηλαδή, πρόβλημα σας... θα έκοβε την Ευρωβίζα, θα ξέρετε πέτουσα είναι. έξω όσου δεν του γούσταρε στην Εκκλησία. Έλα. Έχει αναλάβει δράσει που δεν είναι πολιτικού αρχηγού. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, λέτε. κύριε Βελόπουλε, επειδή είδα πώ γυάλισε το ματάκι σα όταν είδατε ότι σα παίζω στην εκπομπή την οποία απεχθάνεστε, αλλά βλέπω την έχετε σε μεγάλη τηλεόραση μπροστά, είναι αυτό που λένε στο κοριό μου, θέλει να το κρύψει και η χαρά δεν την αφήνει. Εσεί θέλετε να το κρύψετε και η χαρά δεν, δεν σα αφήνει, ότι σα παίζουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Το πρόβλημά σα δεν είναι ότι σα αποδοκιμάζω εγώ. Γιατί εγώ σα αποδοκιμάζω. Κάνοντα κριτική πάντα. Και με, χωρί να χρησιμοποιήσω ποτέ υβριστική έκφραση όπω κάνετε εσεί. Το πρόβλημά σα, κύριε Βελόπουλε, είναι ότι πουλάτε θρησκε, θρησκευτεί, πώ το λένε, θρησκεία, και αυτό που σα αποδοκίμασε είναι ο ίδιο ο Αρχιεπίσκοπο. Ότι από τη μία του λέτε σε αυτού που σα ψηφίσουν, εμεί είμαστε εδώ το προπύργιο του χριστιανισμού και τη Ορθοδοξία, και ο ίδιο ο Αρχιεπίσκοπο σα αποδοκίμασε, κύριε Βελόπουλε. Αυτό είναι το πρόβλημά σα, κύριε Βελόπουλε. Ονομαστικά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει και θα επανέλθουμε να φτιάξουμε και την επικοινωνία, γιατί δεν ξέρω τι. Γίνεται ακριβώ. Δεν, δεν έχω επικοινωνία σήμερα. Έχω λοιπόν,